είναι έναν κείμενο γνωστόν από τα βιβλία που εξέδωσε του γέροντος Παϊσίου, Αγίου Παϊσίου, του Αιωρίτου, Λόγοι Β' Πνευματική Αφύπνιση, έκδοσης Ιερών Ησυχαστήριων, Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεολόγος Σουρωτή Θεσσαλονίκη. Συν 188 σελίδαν. Ακούτε. Ρωτά μια μοναχή τον τότε εν ζωή γέρονταν Παΐσιον. Γέροντα, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια θα επέμβει ο Χριστός? Η ίδια ερώτηση που βάλε ο Γιάννης, που του πέμπουν του Γιάννη το 2020, η ίδια ερώτηση εμπήκε πριν το 1994 που εκοιμήθηκε. Ή πριν πόσα χρόνια, πέσε το 90 διάκο, δηλαδή πριν 30 χρόνια. Πριν 30 χρόνια. Η ίδια ερώτηση. Και τότε έβλεπαν ότι είναι δύσκολα τα χρόνια. Σκέψουν να ζουν σαν τα δικά μας σήμερα. Γέροντα, του λέει, επαναλαμβάνω, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια θα επέμβει ο Χριστός. Και ακούτε ο Παΐσιος τι όραση είχε. Προφήτης. Αυτός είχε προφητικό, και όχι μόνο προφητικό χάρισμα, είχαν πολλοί. Αυτός είχε και χάρισμα ερμηνείας της προφητείας. Αυτό είναι δύσκολο, ξέρετε. Ναι, εδώ βλέπεις, απαντά ο Άγιος, σε έναν αδικημένο που έχει καλή διάθεση, επειδή δικαιούται τη Θεία Βοήθεια, παρουσιάζονται πολλές φορές οι Άγιοι, η Παναγία, ο Χριστός, για να το σώσουν. Πόσο μάλλον τώρα που θα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη κατάσταση ο καημένος ο κόσμος. Τώρα μια μπόρα θα είναι. Ακούτε. Τώρα, λέει, μια μπόρα θα είναι. Μια μικρή κατοχή του Αντιχρίστου Σατανά. Θα φάει μετά μια σφαλιάραν από τον Χριστό. Θα συγκλονιστούν όλα τα έθνη. Και θα έρθει η γαλήνη στον κόσμο για πολλά χρόνια. Αυτήν τη φορά θα δώσει ο Χριστός μια ευκαιρία για να σωθεί το πλάσμα του. Θα αφήσει το πλάσμα του ο Χριστός. Θα παρουσιαστεί στο αδιέξοδο των ανθρώπων για να τους σώσει από τα χέρια του Αντιχρίστου. Θα επιστρέψουν στο Χριστό και θα έρθει μια πνευματική γαλήνη σε όλην την οικουμένη για πολλά χρόνια. Ακούτε τι μας περιμένει? Αυτά είναι για τη γενιά τη δική μας. Πριν 30 χρόνια. Το επαναλαμβάνω. Θα έρθει μια πνευματική γαλήνη σε όλην την οικουμένη για πολλά χρόνια. Θα προηγηθεί όμως, λέει, τράνταγμαν όλων των εθνών. Θα συγκλονιστούν, λέει, όλα τα έθνη. Και βλέπετε ότι τώρα τα προβλήματα πλέον δεν είναι τοπικά. Δεν σας κάνει εντύπωση? Δεν είναι εθνικά. Είναι προβλήματα παγκόσμια. Μερικοί, λέει, αυτόν προσέξτε το πάρα πολύ, συνδυάζουμε αυτήν την επέμβαση του Χριστού τη Δευτέρα Παρουσία. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Κοιτάξτε διακριτικός και ταπεινός που ήταν ο Άγιος. Ο λογισμός μου λέει ότι δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού όταν έρθει ο Κριτής, αλλά μια επέμβαση του Χριστού. Γιατί είναι τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμα. Εννοεί τα γεγονότα της Αποκάλυψης.
Άρα δεν μπορεί τώρα να μιλούμε για αντίχριστον και δευτέρα παρουσία, που μερικοί γέμισαν το διαδίκτυο με αυτά. Αυτά είναι ψευδοπροφητείες. Λάθος ερμηνεία είναι αυτά. Ο λογισμός μου λέει ότι δεν θα είναι η δευτέρα παρουσία του Χριστού όταν έρθει ως Κρητής, αλλά μια επέμβαση του Χριστού, γιατί είναι τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμη. Θα επέμβει ο Χριστός. Θα δώσει μια σφαλιάρα σε όλον αυτόν το σύστημα. Θα πατάξει όλον το κακόν και θα το βγάλει σε καλόν τελικά. Και ακούτε μερικές λεπτομέρειες. Θα γεμίσουν οι δρόμοι προς κινητάρια. Εμείς ξεκινήσαμε. Έξω τα λεωφορεία θα έχουν εικόνες. Θα πεις για τον Χριστό. Έτσι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την οικουμένη. Να γιατί, καλή μου κυρία, χρειάζεται το διαδίκτυο. Για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Τώρα είναι η αρχή. Έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε. Και τότε ο Χριστός θα έρθει ως Κρητής να κρίνει τον κόσμο. Άλλον κρίση, άλλο μια επέμβαση του Χριστού για να βοηθήσει το πλάσμα του. Ακούτε, τώρα έχουμε, θα έχουμε επέμβαση. Με πολλούς τρόπους μπορεί να επέμβει ο Θεός. Γι' αυτόν παρακαλώ και όσοι είστε εδώ, και όσοι μας ακούτε και όσοι μας βλέπετε, φροντίστε να είστε μέσα στο σκάφος το καινούριο του Χριστού. Φροντίστε. Κάμετε τώρα την υπομονή σας. Μη βιαστείτε να σφραγιστείτε με εμβόλια τα οποία είναι, έχουν δώσει ανασφάλεια. Και ο Θεός έχει το σχέδιό Του και για σας και για μένα.